Κυρίες και κύριοι, σε παλαιότερες εκπομπές είχαμε δει τεράστια πλατάνια που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα δέντρα αυτά έχουν χαρακτηριστεί μνημεία της φύσης και προστατεύονται. Σήμερα θα δούμε το αρχαιότερο ελαιόδενδρο του πλανήτη. Βρίσκεται στην Κρήτη, στο χωριό Βούβες Χανίων και η ηλικία του ξεπερνά τα 3.000 χρόνια. Η περίμετρός του είναι 12,5 μέτρα και παρά το γεγονός ότι ο κορμός είναι κούφιος στο εσωτερικό του, παράγει μέχρι σήμερα ελιές. Το γεγονός αναφέρεται στους τουριστικούς οδηγούς, γι' αυτό καθημερινά πολλοί τουρίστες επισκέπτονται την περιοχή για να θαυμάσουν το εντυπωσιακό δέντρο. Μάλιστα, οι Κινέζοι ζητούν κλαδιά για να στέψουν τους Ολυμπιονίκες στους αγώνες που θα γίνουν στη χώρα τους. Είμαστε στην Κρήτη, στο νομό Χανίων, στο Δήμο Κολυβαρίου και στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βουβών. Εδώ είναι η γειτονιά Πάνω Βούβες, στην οποία βρίσκεται αυτό το σπαν, το μοναδικό μνημείο, το αρχαιότερο δέντρο ελιά στον κόσμο. Είναι αυτή η τεράστια ελιά που βλέπουμε εδώ, η οποία πόσο ετών είναι? Αυτή υπολογίζεται ηλικία σε 3.000 χρόνια. 3.000 χρόνια! Έχει περίμετρο κορμού 12,5 μέτρα. Και είναι ελιά ποικιλία τσουνάτη, εμβολιασμένη απάνω σε αγριελιά. Γι' αυτό και έχει αυτή τον όμορφο κορμό, ο οποίος πραγματικά μοιάζει σαν γλυπτό του Μιχαηλάγγελου. Αυτό το δέντρο είναι γνωστό από αρκετά χρόνια. Από το 1990 έχει πάρθει ομόφωνη απόφαση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων και το έχει κηρύξει σαν μνημείο εξαιρετικής σημασίας της φύσης. Αυτό προκύπτει από όλα τα βοτανικά στοιχεία και από το σχετισμό που είπαμε με τους αρχαίους οικισμούς που υπάρχουν στην περιοχή. Και αυτό βεβαίως δεν το λέω τώρα σαν δήμαρχος, αυτό το λέμε από το 1990. Εγώ είμαι γεωπόνος και έχω ακριβώς σπουδάσει τα θέματα αυτά και ιδιαίτερα της ελιάς. Επειδή ακριβώς η Κρήτη και η περιοχή μας, στην περιοχή αυτή βγαίνουν τα ωραιότερα λάδια του κόσμου και εδώ πράγματι υπάρχει μια κοιτίδα της ελαιοκαλλιέργειας. Υπάρχει καρδιόξυλο, έχει, η ελιά ανανεώνεται συνεχώς, αλλά ανανεώνεται προς τα έξω και το καρδιόξυλο σιγά σιγά σαπίζει, γιατί αυτό υπάρχουν αυτοί οι κόνχες που δημιουργούνται στα αρχαία δέντρα της ελιάς. Δεν υπάρχει εδώ, πρόβλημα όμως που δεν έχει κεντρικό κορμό, να μην σαπίσει τελικά. Βγάζει και συνεχώς καινούριο ξύλο, γι' αυτό και ακριβώς η ελιά είναι αθάνατο δέντρο. Είναι σύμβολο της αθανασίας. Δεν γερνά ποτέ, δεν πεθαίνει ποτέ. Έχω γεννηθεί εδώ σε αυτό το μέρος και εδώ και τώρα αρκετά χρόνια, πάνω από 10-15 χρόνια, έχουμε τουρισμό κάθε καλοκαίρι για να έρθουν να θαυμάσουν αυτό το μνημείο της φύσης στην ελιά. Έχουμε λοιπόν έρθει σε επαφή με χιλιάδες ανθρώπους από όλο τον κόσμο, κυρίως το καλοκαίρι. Εδώ έχουμε συναντήσει χωριανούς του Μαντέλα, από την Νότια Αφρική, έχουμε συναντήσει από τις σκανδιναβικές χώρες, έρχονται από την Αμερική. Ιδιαίτερα δε έρχονται πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης από την Ανατολή.
από Κίνα, από Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα και μάλιστα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολλοί μεγάλοι επιχειρηματίες που έρχονται στην Κρήτη για το λάδι ερωτούν αν στη στέψη το 2008 θα γίνει η στέψη του πρώτου μαραθωνοδρόμου στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου από αυτό το δέντρο. Όταν πολλοί Ιαπώνοι πηγαίνανε παντού, τέτοιο δέντρο δεν είχαν συναντήσει. Και από τότε ερχόταν μέχρι ο υπουργός της Κίνας, πάρα πολλοί κόσμος, λεωφορεία, συνέχεια. Τώρα έρχονται και τα τρενάκια, συνεχώς κόσμος. Έρχεται συνέχεια τουρίστες εδώ. Συνέχεια. Τι λένε τουρίστες για αυτό το δέντρο? Αυτό το χαϊδεύουνε, το φυλάνε έτσι, σαν να είναι, δεν ξέρεις. Πόσο το χαϊδεύουν το δέντρο, μαζεύουν τις ελιές από κάτω και τις παίρνουν με μία χαρτοπεζέτα. Τόσο πολύ το έχουν σε μεγάλη υπόλεψη. Είχε έρθει ένα γκρουπ με τυφλά άτομα, το οποίο ακουμπούσαν το δέντρο για να καταλάβουν πώς είναι το σχήμα του. Δεν ήξεραν. Έκοβαν φύλλα και τα μύριζαν. Το ακουμπούσαν με τα χείλια τους και το φύλαγαν. Ήταν δηλαδή έτσι πολύ συγκινητικές οι στιγμές αυτές που ζήσαμε με αυτό το γκρουπ. Αυτό το σκίτσο της ελιάς το έχει κάνει ένας αρχιτέκτονος από Αυστρία. Εδώ γράφουν βασικά, όσοι επισκέπτες έρχονται εδώ γράφουν και... Ναι, υπογράφουν την εντύπωσή τους για την ελιά. Μάλιστα. Βλέπουμε... Μέχρι από όλο τον κόσμο είναι. Έχουν όλοι εκπλαγεί με αυτό το σχήμα του δέντρου, ότι είναι ένα τεράστιο έτσι, επιβλητικό δέντρο, που δεν έχουν ξαναδεί κάτι ανάλογο, όπου και να έχουν πάει, ειδικά άνθρωποι που έχουν ψάξει, που γνωρίζουν από δέντρα, λένε ότι τέτοιο σχήμα σε δέντρο ελιάς δεν έχουν δει ποτέ. Μένουν... τέλος πάντων εντυπωσιασμένοι πώς είναι δυνατόν να είναι ένα τόσο χιλιάδων ετών δέντρο και να μην έχει ξεραθεί, να βγάζει και να παράγει καρπό ακόμα και τώρα, ακόμα και σήμερα και να είναι ζωντανό. Νομίζουν ότι είναι ένα νεκρό δέντρο, επειδή ο κορμός του είναι λεπτός, δεν είναι πολύ συμπαγής, αλλά τέλος πάντων έχουν εντυπωσιαστεί όλοι, όλοι εντυπωσιάζονται ότι ακόμα είναι ζωντανό. Στον ίδιο χώρο που βρίσκεται αυτό το πανάρχιο δέντρο μνημείο της ελιάς, το αρχαιότερο δέντρο ελιάς στον κόσμο, βρίσκεται και το άλλο δέντρο το οποίο βλέπετε, το οποίο είναι και αυτό αρκετά παλιό και το οποίο έχει μια ιδιαίτερη αξία, γιατί απάνω σε αυτό βρίσκονται τρεις ποικιλίες. Βρίσκεται Καλαμαθιανή, βρίσκεται η Τσουνάτη και η Κορονέικη. Τα δέντρα και οι τρεις αυτές ποικιλίες είναι εμβολιασμένες πάνω σε άγρια ελιά. Επομένως έχουμε ουσιαστικά τέσσερις ποικιλίες ελιάς πάνω αυτό στο δέντρο. Είναι σταλερότατο, ωραιότατο. Και βρίσκεται σε αυτό το χώρο, ο οποίος από ό,τι βλέπετε έχει περιφραχθεί με υλικό πέτρα σιδεριάς. Οι Κινέζοι έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το δέντρο αυτό και για το λάδι και ενδιαφέρον για τους Ολυμπιακούς Αγώνες αν θα γίνει στέψη με κλάδο αγριελιάς από αυτό το δέντρο. Εκπρόσωπος του πρέσβη της Κίνας είχε έρθει πριν λίγα χρόνια εδώ, είχε επισκεφτεί το δέντρο σε μια εκδήλωση η οποία είχε γίνει
κάτω από το δέντρο, αυτό και είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Επίση συνεχώς έρχονται πάρα πολλά κανάλια από την Κίνα, γιατί εκεί υπάρχει ένα, αυτή τη στιγμή ανεβαίνει σαν θερμόμετρο πολύ ψηλά το ενδιαφέρον για το ελαιόλαδο της περιοχής μας και μαζί και αυτό για το δέντρο αυτό. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να αξιοποιηθεί σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάθε 4 χρόνια, αφού είναι από το αρχαιότερο δέντρο του κόσμου, θα έπρεπε να κόβουν από εδώ ένα κλαδί ελιάς, να το στέλνουν σαν μήνυμα ειρήνης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό το κτίριο προορίζομαι να γίνει κέντρο πληροφόρησης και μουσείο ελιάς. Θα έχω μέσα διάφορα εχθέματα από την ελαιοκαλλιέργεια της περιοχής μας, τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν, την παραδοσιακή τεχνική που υπήρχε, πώς κουβαλούσαν με τα αστιά τα λάδια στα σπίτια, πώς θα πηγαίνουν στο ελαιοτριβία στα άλογα πάνω φορτωμένα τις ελιές, πώς τα αποθηκεύαν τις ελιές τότε στα σπίτια. Είναι στοιχεία τα οποία σήμερα, για, τουλάχιστον για τις υπάρχουσες γενιές, τις νέες, είναι παντελώς άγνωστα. Δεν έχει καμία σχέση σήμερα ο τρόπος καλλιέργειας και όλη αυτή η τεχνική με τη σημερινή τεχνική και καλλιέργεια. Το δέντρο αυτό δικαίως είχε επιλεγεί από την Άννα Αγγελοπούλου και από την Αθήνα 2004 για να στεφθεί τιμή σένακε στην ιστορία της Κρήτης, τον ιδέο Ηρακλή, ο οποίος από εδώ ξεκίνησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετελεμπάδευσε και μετεφύτευσε την πρώτη ελιά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τιμή σένεκε είχε αποφασιστεί να στεφθεί ο πρώτος Ολυμπιονίκης μαραθών δρόμος από το δέντρο αυτό. Νομίζομαι ότι αυτό το δέντρο μας σε συνδέει ζωντανά με την αρχαιότητα, είναι μια κνωσός, ζωντανή κνωσός του τόπου μας και της ιστορίας του τόπου μας. Δεν είναι μόνο τα κτίρια που μας τηρούν τη μακρά ιστορία της Κρήτης, είναι και αυτά τα δέντρα. Έχουν έρθει κανάλια σχεδόν από όλο τον κόσμο. Πιο χαρακτηριστικά θυμάμαι Γερμανία, Ιαπωνία, Κίνα, Κορέα, Καναδά και Αμερική. Έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και φαίνεται ότι γνωρίζουν αυτοί περισσότερα από όσα γνωρίζουν οι Έλληνες, δηλαδή εμείς. Το ενδιαφέρον τους είναι τεράστιο και μακάρι να υπήρχε το ίδιο ενδιαφέρον και από τους Έλληνες, να το ήξεραν και οι ίδιοι οι Έλληνες. Το ξέρουν όλος ο κόσμος και τελικά μόνο εμείς δεν το ξέρουμε. Τελειώντας, θα να πούμε και να εκφράσουμε βάλει την ευχή ότι η πολιτεία θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια του Δήμου, θα στηρίξει αυτό το δέντρο, το οποίο τόσα πολλά προσφέρει στην πατρίδα μας χωρίς να ζητάει τίποτα, και αρκεί εδώ να πληροφορήσουμε μόνο ότι σε άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες και συγκεκριμένα όπως ο Λίβανος, που δεν είναι και τόσο μεγάλο πολιτισμού για να πούμε ότι έχει μια ιδιαίτερη κουλτούρα σε αυτά τα θέματα, παρά τα αυτά, 4 κέντρα τα οποία υπάρχουν, τα οποία είναι πανάρχια, όχι μόνο τα έχει αναδείξει, όχι μόνο θέλει να τα προστατεύσει γενικά, αλλά έχει και επί 24ωρου βάσεως φρουρούς, οι οποίοι τιμητικά φρουρούν αυτά τα δέντρα, όπως εμείς έχουμε στον Άγνωστο Στρατιώτη, τους Τσολιάδες, τιμής ένεκε. Αυτό κάνουν σε αυτές τις χώρες, όπου υπάρχουν αυτά τα μνημεία, επειδή υπάρχουν σε ελάχιστες χώρες, πιστεύω ότι και εδώ θα δοθεί η ανάλογη σημασία και ότι πράγματι η πολιτεία θα συνεργαστούμε στενά για να αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε αυτό το δέντρο το οποίο τόσα μπορεί να μας προσφέρει.